Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα επέστρεψα με ένα haul video από κάποιες αγορές από το Pharma Plus. Είναι ένα online φαρμακείο από το οποίο μπορείτε να ψωνίσετε οτιδήποτε θέλετε. Έχει πάρα πολλές προσφορές, σας έχω από κάτω όλα τα links να πάτε να δείτε. Έχει πολλά, έχει προσφορές, έχει ένα συν ένα. Έχει την κάρτα του πελάτη από όπου αν ψωνίσετε γενικά μια φορά έχετε την κάρτα του πελάτη η οποία σας προσφέρει bonus και μαζεύετε και μπορείτε να έχετε κάποια έκπτωση μεγαλύτερη. Γενικά θα σας έχω το κάθε link από κάτω να πάτε να δείτε. Είναι κάτι γενικά που σας συμφέρει αυτό, γιατί αν κάνετε αρκετές αγορές, γιατί όχι να μην μαζεύσετε και κάποιους πόντους. Και άνω των 39 ευρώ τα μεταφορικά είναι δωρεάν. Και πάμε να σας δείξω τι αγόρασα σήμερα. Κάποια από αυτά τα έχω δοκιμάσει, κάποια όχι. Για όσα έχω δοκιμάσει θα σας μιλήσω βέβαια, να σας πω πώς μου φανεί. Και εννοείται ότι σας έχω και διαγωνισμό, οπότε μείνετε μέχρι το τέλος. Θα ξεκινήσω με το σαμπουάν από την εταιρεία Φύτο, το οποίο το διάλεξα γιατί λέει πως είναι για ξηρά μαλλιά. Δεν έχω ξηρά μαλλιά, απλά στις άκρες όλα τα μαλλιά τείνουν να είναι λίγο πιο ξηρά και επειδή έχω ξαναδοκιμάσει σαμπουάν της Φύτο και έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη, αποφάσισα να διαλέξω αυτό. Και είναι ένα σαμπουάν το οποίο υποτίθεται ότι σου κάνει πάρα πολύ απαλά τα μαλλιά, θα ενυδατώνει σε βάθος. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, απλά να σας ενημερώσω ότι αυτό το είχε ένα συν ένα, οπότε ουσιαστικά παίρνετε σε μια καλή πιστεύω τιμή για τέτοιο σαμπουάν και έχετε δύο. Μυρίζει φανταστικά, μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του. Και όταν το δοκιμάσω, εννοείται θα σας πω περισσότερες πληροφορίες. Θα συνεχίσω τώρα με κάτι που επίσης έχω δοκιμάσει στο παρελθόν, αλλά το είχα σε travel size νομίζω. Και είναι από την Απιβίτα, ο αφρός καθαρισμού με ελιά και λεβάντα. Είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά για το πρόσωπό σας, για να κάνετε μακιγιάζ. Αν θέλετε απλά να καθαρίσετε το πρωί ή το βράδυ το πρόσωπό σας, είναι καταπληκτικός, μυρίζει φανταστικά. Το συγκεκριμένο που έχω εδώ και σας δείχνω είναι στα 300 ml γιατί είναι limited edition. Πραγματικά με έχει βολέψει πάρα πολύ, έχει αντλία, είναι ένα αγαπημένο προϊόν και είμαι σίγουρη ότι θα το έχετε ξανακούσει γενικά στο YouTube γιατί το έχουν δοκιμάσει αρκετές κοπέλες και έχουν πει τα καλύτερα. Επόμενο που έχω να σας δείξω είναι της Nuxe το Lip Balm, να το πω έτσι. Είναι αυτό εδώ πέρα, έρχεται σε αυτό εδώ το κουτάκι και είναι σε βαζάκι και θα σας πω εγώ τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. Είναι αυτό εδώ λοιπόν και ισχυρίζεται ότι μπορεί να σου επαναφέρει τα πολύ σκασμένα χείλη, είναι κάπως έτσι, μυρίζει εξαιρετικά. Λέει πως είναι με μέλι, αλλά εμένα μου μυρίζει πάρα πολύ έντονα μέλι με πορτοκάλι και μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο λοιπόν, επειδή το έχω δοκιμάσει, αφήνει ένα πάρα πολύ παχύ στρώμα πάνω στα χείλη και πραγματικά αισθάνεστε ότι δουλεύει αυτό το προϊόν, δηλαδή δεν είναι ότι απλά το βάζετε για ενυδάτωση και τίποτα άλλο, είναι ότι επαναφέρει τα χείλη. Εγώ προσωπικά το χρησιμοποιώ τις μέρες που έχει πάρα πολύ κρύο και όταν έχω βάλει κάποιο έτσι αρκετά σταθερό κραγιόν, όπως αυτό που φοράω σήμερα ας πούμε, και θέλω μετά να δώσω μια super ενυδάτωση στα χείλη μου ή όταν έχω κάνει κάποιο σκράμπ στα χείλη μου, πραγματικά επαναφέρει τα χείλη, είναι καταπληκτικό, έχει απίστευτη γέψη και είναι Nuxe, τι άλλο πια να πω. Από την Nuxe επίσης έχω να σας δείξω ένα lip balm, το οποίο όμως είναι σε stick μορφή. Το οποίο ήταν επίσης ένα συν ένα δώρο και δεν μπορώ να πω ότι με τρέλανε ιδιαίτερα. Δηλαδή ενώ έχει την ίδια γεύση με το προϊόν που ήταν στο βαζάκι, είναι για πιο καθημερινή χρήση θα έλεγα, δεν είναι για να σας κάνει τη super ενυδάτωση. Επόμενο προϊόν που ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω είναι από την Απιβίτα, από τη σειρά Royal Honey και είναι το σκραμπ σώματος με θαλάσσια άλατα, είναι αυτό εδώ. Είναι ένα σκραμπ το οποίο κάνει πολύ βαθιά απολέψη, είναι κάπως έτσι. Μυρίζει φανταστικά, όλα βασικά αυτά μυρίζουν φανταστικά που σας έχω δείξει. Η κόκκι του είναι έντονη θα έλεγα, γιατί το έχω δοκιμάσει, δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα σκραμπ απαλό. Αν θέλετε κάτι πολύ απαλό, δεν είναι να πάτε γι' αυτό. Αν θέλετε ένα σκραμπ, πραγματικό σκραμπ, να κάνει πραγματική απολέψη, σας το προτείνω με χίλια. Αφήνει super ενυδατωμένη την επιδερμίδα και πραγματικά το έχω κατατάξει πλέον στα αγαπημένα μου απολεπιστικά για το σώμα. Και στη συνέχεια χρησιμοποιούσα από την ίδια σειρά την κρέμα ενυδάτωση σώματος. Αυτό που ξεχώρισα από τη συγκεκριμένη κρέμα, η οποία μυρίζει ακόμα πιο ωραία, είναι σαν να έχετε ανοίξει ένα μέλι. Ναι, σαν να έχετε ανοίξει ένα μέλι και το μυρίζετε. Λοιπόν, η συγκεκριμένη κρέμα μου άρεσε πάρα πολύ, όχι μόνο για τη μυρωδιά της, όχι μόνο γιατί αφήνει πολύ απαλή την επιδερμίδα, αλλά γιατί είναι πολύ πλούσια, χωρίς να αφήνει στο δέρμα
κάποια λιπαρότητα. Δηλαδή είναι ναι μεν πλούσια, αλλά απορροφάται και στεγνώνει πάρα πολύ όμορφα και αφήνει ένα πολύ ωραίο ενυδατωμένο δέρμα. Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Τώρα εντάξει, τι να πω για την Απιβίτα. Πραγματικά είναι από τις αγαπημένες μου εταιρείες. Και συνδυαστικά εννοείται με το scrub κάνει πολύ πολύ καλύτερη δουλειά από ότι αν δοκιμάζετε το κάθε ένα μόνο του. Και τελευταίο προϊόν το οποίο ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω είναι από την εταιρεία Nux. Αυτό εδώ το άρωμα, το οποίο κορίτσια να σας πω, αυτό το άρωμα το ήθελα εδώ και πολύ καιρό. Απλά επειδή έχω πάρα πολλά αρώματα και εντάξει, πρέπει, είμαι της άποψης ότι καλό είναι να τελειώνουμε πρώτα όλα αυτά που έχουμε και μετά να παίρνουμε κάτι καινούριο, γιατί έχω πολλά και όταν έχεις πολλά θα καταλήξεις να τα πετάξεις και πραγματικά είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό, γιατί κάποια κοπέλα μπορεί να μην έχει ούτε να πάρει το πολύ πολύ βασικό. Απλά επειδή μας στέλνουν πολλές εταιρείες πράγματα, το γνωρίζετε αυτό, έχουμε αρκετά, πρέπει να τα δοκιμάζουμε, να τα τελειώνουμε για να πηγαίνουμε παρακάτω. Έχω λοιπόν το άρωμα αυτό εδώ, το οποίο μυρίζει ακριβώς, ακριβώς όπως μυρίζει το λαδάκι της Nux, το κερί που σας έδειξα. Αυτή λοιπόν τη γνωστή μυρωδιά που όλες ξέρουμε και έχουμε αγαπήσει από την Nux, μυρίζει λοιπόν ακριβώς έτσι. Είναι άρωμα, δεν είναι σπρέι ή κάτι τέτοιο, μυρίζει πάρα πολύ έντονα, έχει φοβερή διάρκεια. Σας το προτείνω, αν σας αρέσει το λάδι, το έχετε μυρίσει και γενικά ως εκτιμάτε τη συγκεκριμένη μυρωδιά, θα το λατρέψετε πραγματικά. Και πριν πάω στο διαγωνισμό και κλείσω αυτό το βίντεο, να σας πω ότι επειδή κοιτούσα τώρα πάλι λίγο στο Pharma Plus τα προϊόντα και γενικά τις προσφορές, είδα ότι υπάρχει το κουτί το οποίο σας είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο με τις ιδέες για δώρα που είναι της Nux, το οποίο κουτάκι είχε μέσα το λάδι στα 100ml, το αφρόλουτρο της Nux, το κεράκι που μυρίζει ακριβώς έτσι και μια κρέμα προσώπου και νομίζω το έχει γύρω στα 32 ευρώ και κάτι. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική τιμή αν θέλετε να το κάνετε δώρο σε κάποιον ή στον εαυτό σας εννοείται. Οπότε υπάρχει αυτό το κουτάκι και θα σας το έχω και αυτό από κάτω να πάτε να το τσεκάρετε. Και πάμε τώρα στο διαγωνισμό. Μία από εσάς λοιπόν θα κερδίσει τον αφρό καθαρισμού από την Απιβίτα που είναι μελιά και λεβάντα. Είναι ένα προϊόν που πιστέψτε με θα... Όποιο το κερδίσει θα με ευχαριστεί, πραγματικά καθαρίζει τέλεια το πρόσωπο. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, και ελπίζω να κερδίσει τη limited edition που είναι σε 300ml. Νομίζω αυτό λογικά θα πάρετε. Θα ρωτήσω και θα σας το γράφω και από κάτω και αυτό στο βίντεο. Οπότε ναι, η όρη του διαγωνισμού είναι πάρα μα πάρα πολύ απλή. Πρώτον να είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι μου, να πατήσετε λοιπόν εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στο κανάλι μου, γιατί θέλω εννοείται να το πάρει συνδρομήτρια ή συνδρομητής αυτό το δώρο. Να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο για να μου δείξετε ότι σας άρεσε και ο διαγωνισμός και όλα αυτά. Και ένα like στην σελίδα στο Facebook του φαρμακείου για να τους ευχαριστήσουμε γιατί αυτοί δίνουν το δώρο. Γενικά θέλω έτσι λόγω των ημερών να σας δίνω όσο περισσότερα μπορώ δωράκια. Οπότε ναι, αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο την Πέμπτη. Γεια σας!